Κύριε Μαρκέδο, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης προκειμένου να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό επίκαιρο διαχρονικά θέμα που αφορά το φαινόμενο της βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, είτε αυτός είναι ιδιωτικός είτε στο δημόσιο τομέα. Καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Καταρχήν, να δώσουμε λίγο την ερμηνεία του φαινομένου. Βεβαίως, παραπέμπει, όλοι μπορούμε να πούμε τι είναι, αλλά εσείς θέλω να μου το πείτε με την επιστημονική τεκμηρίωσή του, βία και παρενόχληση στην εργασία, τι εννοούμε και πόσο έχει ενταθεί το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια λόγω, ελέω, και της κοινωνικής κρίσης της οικονομικής. Ναι, κοιτάξτε, το φαινόμενο της βίας και παρενόχλησης σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία αλλά και σύμφωνα με την τελευταία οδηγία της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας ουσιαστικά ορίζεται ως είναι μια συμπεριφορά από άσχημες, απαράδεκτες μορφές και πρακτικές, συμπεριφορές και πρακτικές ή απειλές ή δυνητικές απειλές οι οποίες γίνονται είτε μεμονωμένα είτε κατ' επανάληψη και στόχο έχουν να οδηγήσουμε σε μια σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη εκείνων ο οποίος τις υφίσταται. Βέβαια είναι πρώτη φορά εδώ που μπορώ να πούμε ότι έχει συμπεριληφθεί και η λογική της έμφυλης βίας, μάλιστα είναι έντονη, όσον αφορά τα φαινόμενα της βίας και παρενόχλησης στην εργασιακή έμφυλη βία, για όσους δεν το γνωρίζουν, αφορά τις σχέσεις, είναι η μορφή βίας η οποία έχει σχέση λόγω φύλου του εργαζόμενου. Κύριε Μαρκέδο, έχουμε ένταση του φαινομένου τα τελευταία χρόνια. Τι έχετε παρατηρήσει? Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε πάντοτε. Απλά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και μπαίνει αρκετά ψηλά όσον αφορά το θέμα της επικοινωνίας του, αλλά και όχι μόνο της επικοινωνίας και των καταγγελιών. Οπότε είμαστε σε μία περίοδο όπου το θέμα το συγκεκριμένο είναι στο πάνω μέρος της συζήτησης όσον αφορά και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, γιατί ξέρετε η εποχή αλλάζει και τα κανάλια που ασκούνται συμπεριφορές κακοποιητικές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε, γιατί ένα πράγμα το οποίο, και το λέω από τώρα που είναι η αρχή έτσι, της συζήτησής μας, οφείλουμε να έχουμε και να λέμε είναι ότι είναι ένα... μπορούμε να το διαχειριστούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Πρόσφατα βρεθήκατε στο Ηράκλειο όπου παρουσιάσατε στο πλαίσιο μιας εκπληκτικής εκδήλωσης μια πανελλήνια έρευνα που πραγματοποιήσατε για τον εργασιακό εκφοβισμό και θέλω έτσι να μας πείτε, να μας ενημερώσετε τι έδειξε αυτή η πανελλήνια έρευνα και αν έχετε στοιχεία αναπεριφέρεια ή έγινε συνολικά. Κοιτάξτε, η έρευνα καταρχήν ήταν όντως μια εκπληκτική εκδήλωση η οποία έγινε στο Ηράκλειο και έγινε από την Αίγια και από την Ήρυδα, όπου ήταν, μπορώ να πω και λόγω, ήταν Σάββατο, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου, στην οποία εκδήλωση είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να έτσι το θέμα το συγκεκριμένο να το φτάσουμε στη λεπτομέρειά του ώστε να γίνει κατανοητό και να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για τις λύσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης του. Τώρα, το πρώτο ποσοστό το οποίο καλό είναι να έχουμε κατά νου μας είναι ότι 4 στους 10 εργαζόμενους έχουν δηλώσει ότι έχουν στοχοποιηθεί στο περιβάλλον της εργασίας τους. Ένα 40% δηλαδή. Το οποίο... είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδίως άμα κάνουμε μια αναγωγή ότι ο ενεργός πληθυσμός εργατικός στην Ελλάδα είναι περίπου, εργαζομένος στην Ελλάδα είναι περίπου 3-3,5 εκατομμύρια. Και συνήθως στις μελέτες και στις έρευνες αυτές, το ποσοστό το είναι υποδηλωμένο, δηλαδή είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό το οποίο δηλώνεται. Τώρα όσον αφορά την περιφέρεια, είναι και η περιφέρεια σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά το θέμα της συμπεριφοράς της κακοποιητικής μέσα στο περιβάλλον της εργασίας. Η έρευνα είναι πανελλήνια, οπότε έχουμε δείγμα από όλο το πληθυσμό και τα ποσοστά περίπου δεν αλλάζουν γιατί έχει σχέση με τη συγκέντρωση του πληθυσμού. Αυτό βέβαια που έχει αξία να πούμε είναι
οι κλάδοι στους οποίους πρωταγωνιστεί το φαινόμενο της κακοποίησης στην εργασία, και είναι κυρίως ο πρώτος από τους πρώτους κλάδους είναι τα τουριστικά και οι εμποροϊπάλληλοι. Ο τουριστικός κλάδος δηλαδή και οι εμποροϊπάλληλοι. Μάλιστα. Κατανοητό. Σοκάρει το 40% που μας είπατε. Κυρίως γίνεται από άνδρα σε γυναίκα, από άνδρα σε άνδρα, από γυναίκα σε γυναίκα ή από γυναίκα σε άνδρα. Κοιτάξτε, δεν είναι από άντρα σε γυναίκα μόνο, αλλά υπάρχει μεγάλο ποσοστό και γυναικών μέσα στο που ασκούν κακοποιητικές συμπεριφορές. Και περίπου άμα βάλουμε, είναι περίπου ισοδύναμος, το πούμε έτσι. Κατάλαβα. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που και η συμπεριφορά κακοποιητική ασκείται από γυναίκες. Υπάρχουν τα όπλα σε εισαγωγικά, εννοώ τα θεσμικά όπλα από την πολιτεία, έτσι ώστε να προστατευτεί αυτός που κακοποιείται εργασιακά. Κοιτάξτε, ή είμαστε πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, για παράδειγμα Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία. Εδώ οφείλω να πω ότι πρέπει να καταρρύψουμε το μύθο της κακιάς Ελλάδας και της καλής Ευρώπης. Η βία και παρενόχληση στην εργασία υπάρχει και στο εξωτερικό. Απλά σε κάποιες χώρες είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως στη Γαλλία ή στις σκανδιναβικές χώρες, μελετήθηκε νωρίτερα και προσπάθησαν οι χώρες αυτές να βρουν λύσεις πιο γρήγορα. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης δεν υπάρχει συμπεριφορά τέτοια και το εντοπίζουμε μόνο στην Ελλάδα. Άρα αυτό το οποίο έχει στην Ελλάδα θεσμοθετηθεί από το 21 και μετά είναι ο νόμος 4808, όπου ουσιαστικά έχει ενσωματώσει την οδηγία της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, που βάζει κατά κύριο λόγο, ας πούμε, και τις εταιρείες σε μια θέση ευθύνης εναντί του φαινομένου, με την έννοια ότι πρέπει και εκείνες να λάβουν κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέπουμε αυτό το φαινόμενο. Έχει γίνει και για το δημόσιο επίσης ένα διευκρινιστικό ΦΕΚ, που και πάλι αντίστοιχα δίνει τη δυνατότητα στους δημόσιους υπαλλήλους να χρησιμοποιήσουν τα κανάλια τα οποία εκείνα είναι απαραίτητα, ώστε όταν αντιμετωπίσουν κακοποιητική συμπεριφορά να βρουν μια λύση στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αλλά η πολιτεία κάνει ένα κομμάτι. Οι νόμοι, ξέρετε, και όλοι οι κανόνες τις περισσότερες των περιπτώσεων παραβιάζονται. Με την ιδεολογική έχουμε και νομικό σύστημα, δεν θα μπαίνει ο κόσμος στη φυλακή, όπως επίσης ένας φόνος δεν θα γινόταν επειδή υπάρχει ο νόμος, ο σχετικός νόμος και ο θρησκευτικός αντίστοιχα. Συνήθως αυτό το οποίο συμβαίνει στη βία και παρενόχληση είναι ότι το άτομο το οποίο κάνει την κακοποιητική συμπεριφορά δεν τιμωρείται. Δηλαδή, ενώ γνωρίζουμε ποιο είναι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται συστάσεις, δεν υπάρχει μια ουσιαστική τιμωρία έτσι ώστε να μην το ξαναπαναλάβει. Όταν δεν υπάρχει τιμωρία, αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ότι την επόμενη φορά θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Θεσμικά, νομικά είμαστε πίσω. Λέτε ότι από το 21 και μετά άρχισε κάποια νομική πρόβλεψη για την προστασία των ατόμων που δέχονται εργασιακή κακοποίηση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ με αυτά. Κοιτάξτε, που νομικά μπήκε ο νόμος ο 4808, αλλά το ελληνικό νομικό σύστημα είχε κατά μέρους νόμους που βοηθούσαν τέτοιες περιπτώσεις, όπως ήταν της βλαπτική μεταβολή του εργαζομένου, όπως ήταν για προστασία της προσωπικότητας του ατόμου. Ναι, ναι. Απλά τώρα ο 4808 το έφερε, ας πούμε, να το πω πιο συγκεντρωτικά. Κατανοητό. Κύριε Μαρκέτο, στην ομιλία σας είπατε ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο, πρόληψη, αποφυγή, διαχείριση. Mm. Και το φαινόμενο μπορεί να νικηθεί. Αναρωτιέμαι με την λέξη πρόληψη, πώς μπορεί ένα άτομο να αντιμετωπίσει κάτι που μπορεί να τον επιπλήξει ή να τον πλήξει εργασιακά? Κοιτάξτε, ο κάθε εργαζόμενος μέσα στο περιβάλλον της εργασίας, να το πω με λίγο πώς λειτουργεί, κάθε άτομο και κάθε εργαζόμενος αντιλαμβάνεται με έναν διαφορετικό τρόπο
τη βία και παρενόχληση. Και αυτό έχει σχέση και με τη δική του καταβολή και με τις δικές του εμπειρίες. Άρα δύο άτομα τα οποία θα δεχτούν την ίδια συμπεριφορά πιθανά να μην την θεωρήσει κάποιος ότι είναι κακοποιητική και κάποιος άλλος ότι είναι. Αυτό το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε ότι μέσα στο περιβάλλον της εργασίας μπορεί να υπάρξουν τέτοιες συμπεριφορές ακόμα και αν εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε ότι δεν έχουμε δώσει το δικαίωμα. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί πολλές φορές αυτό που είμαστε εμείς οι ίδιοι δημιουργεί αντανακλαστικές διαδικασίες στους άλλους να μας ασκήσουν κακοποιητική συμπεριφορά. Και τι εννοώ με αυτό. Φανταστείτε ότι είστε πάρα πολύ δημοφιλείς, είστε πάρα πολύ καλός στη δουλειά σας, έχετε μπει στο περιβάλλον της εργασίας σας 2, 3, 4 χρόνια και από ό,τι πηγαίνει το μονοπάτι θα δείξει ότι κάποια στιγμή θα αναλάβετε και καλύτερες θέσεις. Εσείς ο ίδιος λοιπόν για τους ανθρώπους οι οποίοι ήδη βρίσκονται στο περιβάλλον της εργασίας που πριν από εσάς ή έχουν κάποιες θέσεις, μπορεί να σας δουν ως απειλή. Mm-hmm. Άρα τι θα κάνουνε, θα δημιουργήσουν μια συνθήκη, είτε να κυριαρχήσουν πάνω σας, είτε να φύγετε από την εργασία. Είτε αυτό σημαίνει θα απολυθείτε, είτε σημαίνει να παραιτηθείτε. Δεν είναι πάντα λοιπόν το κίνητρο το θέμα μιας σεξουαλικής παρενόχλησης που σας και από την έρευνα προκύπτει ότι είναι ένα 12% των περιπτώσεων, ούτε είναι κάποιος άλλος λόγος, ο οποίος, ξέρετε, μερικές φορές είναι το ερώτημα για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό σε μένα. Πολλές φορές τα πράγματα γίνονται γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε και αυτό που είμαστε. Άρα λέτε ότι πολλές φορές ένα άτομο που στον εργασιακό του χώρο που εμφανίζει εργασιακές ικανότητες, αυξημένη αντίληψη επί του εργασιακού αντικειμένου, ενδέχεται αυτό το άτομο να δεχθεί εργασιακή βία από τον ανώτερό του. Ή από τον ομόβαθμό του. Σωστά. Ο οποίος θα τον δει ότι είναι ανταγωνιστής μου. Και εγώ εκεί πέρα που σκεφτόμουν ότι θα πάρω αυτή τη θέση, ξαφνικά απειλούμε. Απειλούμε. Ή μπορεί να είναι το στερεότυπο. Δηλαδή να είναι μια κοπέλα, μια νέα γυναίκα, η οποία έχει αυτή την τάση να ανέβει ιεραρχικά γιατί είναι έξυπνη, είναι δραστήρια και το άλλο το σύστημα θα την απορρίψει στερεοτυπικά μόνο, έτσι, γιατί είναι γυναίκα. Όχι, μην βάλουμε ακόμα και τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία ο καθένας μπορεί να σκεφτεί. Είναι η ηλικία σε αρκετές περιπτώσεις η οποία δημιουργεί συνθήκες. Όταν το έχετε παρατηρήσει ότι όσοι άνθρωποι μπαίνουν σε μια ηλικία στα 50 περίπου και πάνω, ξαφνικά αρχίζει το υπόλοιπο σύστημα να πιστεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν χωράνε μέσα στην εταιρεία. Άρα ο ηλικιακός ρατσισμός είναι επίσης ένα κίνητρο το οποίο δημιουργεί κακοποιητική συμπεριφορά. Είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπου τα νεότερα παιδιά είναι πιο εξελιγμένα και οι άλλοι που είναι μέσα ήδη στον οργανισμό χρειάζονται επιπλέον προσπάθεια και σεμινάρια για να φτάσουν το επίπεδο της τεχνολογίας που βρίσκονται σήμερα. Άρα είναι πολλά και διαφορετικά κίνητρα τα οποία δεν φανταζόμαστε πολλές φορές ότι είναι κίνητρα που θα δημιουργήσουν μια κακοποιητική συμπεριφορά. Και βέβαια, και το λέω γιατί εσείς είστε και σε ένα, είστε σε ένα νησί όπου λειτουργεί και ο τουρισμός, είναι η επαφή με τους πελάτες. Οι πελάτες, οι τουρίστες, πελάτες, σε αρκετές περιπτώσεις θεωρούν ότι ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος, είναι και υπηρέτης τους. Οπότε αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο το συγκεκριμένο με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, πιο βίαιο και πιο καταχρηστικό από αυτόν τον οποίο η σχέση που έχουν ότι πάνε σε ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, να περάσουν καλά ή σε ένα εστιατόριο να φάνε καλά. Ξεπερνάει και αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές δεν βλέπουμε αυτή τη συμπεριφορά από ανθρώπους που έρχονται ως πελάτες. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι. Και αυτό είναι γύρω στα 10% του πληθυσμού που ασκεί με αυτόν τον τρόπο κακοποιητική συμπεριφορά των εργαζόμενων. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε κι εμείς οι ίδιοι που λέει ο λόγος, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Η κακοποιητική συμπεριφορά γνωρίζει επίπεδα μόρφωσης ή όχι? Όχι. Γιατί όχι. Εδώ είναι το κλασικό, η κλασική απάντηση που εγώ πάντα λέω. Η παιδεία
πρέπει να ξεπερνά την εξειδίκευση. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι εξειδικευμένος σε ένα αντικείμενο, μπορεί να είναι ο καλύτερος γιατρός, μπορεί να είναι ο καλύτερος δικηγόρος, μπορεί να είναι ο καλύτερος οτιδήποτε κοινωνικό στάτους βάλουμε, δεν σημαίνει ότι έχει και την αντίστοιχη παιδεία η οποία θα τον βοηθήσει να διαχειριστεί τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται και με τους οποίους δουλεύει μαζί. Ή μπορεί να μην θέλει κιόλας. Η παιδεία, ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε τους ανθρώπους να συμπεριφερόμαστε είναι πολύ σημαντικότερο από το επίπεδο. Και εδώ τι συμβαίνει. Εδώ έρχομαστε στην άλλη στιγμή όπου όντως οι γυναίκες εδώ είναι τα περισσότερο στοχοποιούνται. Οι γυναίκες οι οποίες είναι συνήθως σε θέσεις μεσαίες σε ένα περιβάλλον εργασίας και είναι να πάνε προς το επίπεδο το ιεραρχικά το υψηλότερο, τότε σε αρκετές περιπτώσεις στοχοποιούνται και σεξουαλικά, έτσι ώστε να υποκύψουν για να πάρουν μια θέση παραπάνω, να φτάσουν σε ένα επίπεδο, ας πούμε, διοίκησης. Είναι πάρα πολλές διαφορετικές οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες λειτουργούν έτσι ώστε να λειτουργήσουν έτσι ώστε η κακοποιητική συμπεριφορά να προβλεφθεί. Εξαιρετικά όλα όσα μας λέτε. Τελευταίο ερώτημα. Φαντάζομαι, υποθέτω ότι η εργασιακή βία, παρενόχληση, έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία του εργαζόμενου, αλλά και συνέπειες η ένταση στον οικογενειακό του κύκλο, περιβάλλον. Ακριβώς. Και εδώ είναι βασικά οι συνέπειες της βίας και παρενόχλησης είναι και στην οικογένεια και στην υγεία και στην οικονομική κατάσταση του εργαζόμενου και στην ψυχολογική κατάσταση του εργαζόμενου. Στο κομμάτι τώρα της οικογένειας, το οποίο όπως το είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το οποίο πάντα λέω και προσπαθώ να αναδείξω είναι τη συσχέτιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία με την ενδοοικογενειακή βία. Και εδώ δεν είναι μόνο η περίπτωση εκείνη που κάποιος εργαζόμενος είναι μέσα στο περιβάλλον της οικογένειάς του, ζει την ενδοοικογενειακή βία και χρειάζεται και πηγαίνει μέσα στην εταιρεία, όπου εκεί κάποιες φορές μπορεί να έχει και ο ίδιος κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά ή μπορεί να βρίσκει την εταιρεία σαν το σημείο εκείνο το οποίο τουλάχιστον για 8 ή 10 ώρες θα ξεφύγει από αυτό το ενεφιάλτη που ζει. Είναι ότι όταν ένας εργαζόμενος ή όταν μια εταιρεία δεν εμποδίζει κακοποιητικές συμπεριφορές, τότε ο εργαζόμενος αυτός, επειδή πολύ δύσκολα το διαχειρίζεται ή ξέρει να διαχειριστεί την κατάσταση μέσα στο περιβάλλον της εργασίας του, πηγαίνει στο σπίτι του και ξεσπάει στα πιο αδύναμα άτομα, που είναι τα παιδιά και η γυναίκα συνήθως. Αυτό και γίνεται με μεγαλύτερη ένταση κιόλας. Γιατί εκεί νιώθει πιο δυνατός, οπότε ό,τι πίεση έχει έξω, μέσα στο περιβάλλον της εργασίας, συσσωρευμένη, έρχεται και την ξεσπάει μέσα στο περιβάλλον της οικογένειάς του. Ακούγεται σοκαριστικό φαντάζομαι, αλλά είναι το 50% των περιπτώσεων. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Κύριε Παρχέτο, ευχαριστώ για την εξαιρετική αυτή συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.